τίτλος «Ένας άλλος κόσμος» ταιριάζει πάρα πολύ στις συγκεκριμένες ιστορίες, γιατί κρύβει πολλά νοήματα και πολλές έννοιες. Καταρχήν, ζούμε σε ένα άλλο κόσμο, σε έναν κόσμο που αλλάζει, και ακριβώς γι' αυτό οι ήρωες πολεμάνε αυτή την αλλαγή, τη φοβούνται αυτή την αλλαγή, την αρνούνται αυτή την αλλαγή. Όμως, ό,τι και αν κάνουν, τα πράγματα θα αλλάξουν. Ένας άλλος λόγος για τον τίτλο ήταν ότι όταν οι άνθρωποι ερωτευόμαστε, είναι σαν να ζούμε σε ένα άλλο κόσμο. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι οι ήρωες της συγκεκριμένης ταινίας έρχονται από διαφορετικούς κόσμους, από άλλους κόσμους και όλοι συναντιούνται στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του σήμερα. Αυτή η ταινία για μένα δεν μιλάει για τις διαφορές που έχουν οι λαοί μεταξύ τους, αλλά μιλάει για αυτά που τους ενώνουν. Στο τέλος της ημέρας δηλαδή, αυτό που τους ενώνει είναι ο έρωτας, η αγάπη και η ζωή από αυτή τη θετική της πλευρά. Αποφάσισα για να δημιουργήσω τρεις ιστορίες όπου τα ζευγάρια θα ήταν μεικτά. Δηλαδή θα είχαν Έλληνα και ξένο. Αυτό ναι, μεν ανέβαζε τον πύχη δυσκολίας, αλλά αυτομάτως γινόταν πιο ενδιαφέρον για μένα. Γιατί μπορεί να είναι τρεις ερωτικές ιστορίες, αλλά αυτές οι ιστορίες από κάτω έχουν κάτι άλλο που τις κινεί. Και αυτό είναι το κοινωνικό παύλα πολιτικό και όλο αυτό που βιώνουμε και που συμβαίνει γύρω μας. The objections regarding the economic politics employed by the European Union against the southern European countries have risen. Indisputable example is Greece, which for many acts as the guinea pig of cruel financial politics that gradually have started to expand to the rest of Europe. Μιλάει για σχέσεις μέσα σε ένα πολιτικοκοινωνικό background της εποχής που σημαίνει κρίση, που σημαίνει γενικά μια Ευρώπη πολύ πιο γκρίζα από κάθε άλλη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας. Things changed all over the world and politics many unhappy people. Politics many dead people. Η μεγαλύτερη δυσκολία για μένα αρχικά στο σενάριο και αργότερα στο γύρισμα, αλλά και στο μοντάζ και τώρα που μιλάμε δηλαδή, ήταν το κομμάτι της γλώσσας. Γιατί πιστεύω ότι η κάθε γλώσσα έχει τα δικά της νοήματα, τις δικές της έννοιες, τους δικούς της κώδικες. I love that we say what we feel in our own language. And if we don't understand all the words, it's okay. We know the feeling. Σημασία δεν έχει αν μιλάς πολύ καλά μια γλώσσα. Σημασία έχει σε ποια γλώσσα σκέφτεσαι. Και για μένα ήταν αρκετές φορές πολύ δύσκολο όλο αυτό, γιατί έπρεπε να το κάνω παράλληλα σε δύο γλώσσες. Εγώ, όταν είχα το σενάριο έτοιμο στα ελληνικά, ταξίδεψα στο εξωτερικό, πήγα στο Λος Άντζελες, έμεινα εκεί πέρα δύο μήνες, γνώρισα την Δωροθέα την Πασχαλίδου και μαζί μεταφράσαμε και ξαναγράψαμε το σενάριο στα αγγλικά. Αμέσως μετά η Δωροθέα ήρθε στην παραγωγή, σαν US-based producer. Και η οποία Δωροθέα μας ασίστησε με τον Κρις Παπαβασιλείου, ο οποίος μπήκε στην ομάδα σαν παραγωγός και μέσω του Κρις κάναμε μια τεράστια έρευνα και από Ελλάδα και Αμερική και σε όλη την Ευρώπη για να βρούμε τα κατάλληλα ονόματα. My name is Daphne. My name is Harris. Elise. Hi. My name is Γιώργος. Sebastian. Maria. The ancient Greeks, Maria, have written the best love stories. Το μεγαλύτερο στοίχημα όταν διαβάσαμε αυτό το σενάριο ήταν το casting. Βάσει του σενάριου μπήκαμε στη διαδικασία φυσικά με την Athens Casting, γιατί και αυτό ήταν ένα καινούριο κεφάλαιο για μένα. Έπρεπε να βρω ηθοποιούς από το εξωτερικό. Η Athens Casting ξεκίνησε να ψάχνει ηθοποιούς από τη Συρία, ηθοποιούς από τη Βόρεια Ευρώπη και ηθοποιούς από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η πρώτη ιστορία έχει να κάνει με τον νεανικό έρωτα, με την αρχή. Με τον αψήφιστο έρωτα, με τον θάνατο έρωτα. Και σαν φόντο της συγκεκριμένης ιστορίας, το boomerang, επέλεξα το μεταναστευτικό και τον φασισμό που έχει αναζωπηρωθεί σε όλη την Ευρώπη. My name is Tawfiq Barhoum. In this movie I'm playing Faris, which he is a refugee from Syria. Η Athens Casting τον βρήκε. Η Athens Casting έφερε τη φωτογραφία του. I sent my CV the day after we had a Skype edition. Με το που διαβάσαμε την πρώτη σκηνή σε Skype, τελείωσε, ήξερα ότι ήταν αυτός. Yeah, after the Skype edition, I got invited to Greece and we kind of had which is called matching. Ήρθανε τα παιδιά στο σπίτι, κάναμε πρόβες, κάναμε ανάγνωση και άρχισα να βλέπω τις χημίες τους. Your country is much more easy, you know. You
I don't have a big war. Φαγίτο. Why laugh? Κέρδισε αμέσως με τη νίκη. Με λένε Νίκη Βακάλη και στην ταινία υποδίομαι το ρόλο της Δάφνης. Η Νίκη Βακάλη πήγαινε στο δεύτερο έτος της σχολής. Τώρα που μιλάμε, τελείωσε τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Είναι πανέμορφη, είναι εξαιρετικά ταλαντούχα. Έβλεπες ένα νέο κορίτσι το οποίο ήθελε να παίξει αυτό το ρόλο και έβλεπες μια ηθοποιό η οποία έχει όλα τα εφόδια για να είναι μια εξαιρετική ηθοποιός. Και το ένστικτο και η αντίδραση και όλο. Η Δάφνη είναι μια κοπέλα 18 χρονών. Μόλις έχει μπει στο πανεπιστήμιο, σπουδάζει πολιτικές επιστήμες. Κάποια στιγμή της τυχαίνει ένα άσχημο συμβάν και έρχεται κάποιος να τη βοηθήσει. Στη συνέχεια γνωρίζονται και ερωτεύονται. I don't care about politics. And I don't care if everybody thinks it's a mistake. Αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει τα πάντα. Έχει μείνει ξεκάρφωτος με όλη αυτή την κρίση και επειδή καταφέρει σε ακραίες λύσεις, ήταν επικίνδυνο και για μένα ήταν πολύ δελεαστικό και αυτό με εντρίγκαρε πάρα πολύ. Πήγαινε να μη σε βλέπω! Ας το διάλο, αλήτες! Βρωμιάριδες! Ο Μινάς ο Χατζησάβας μόλις πήρε το σενάριο και το διάβασε, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει με ενδιαφέρει πάρα πολύ, θέλω πάρα πολύ να το κάνω. Είχα στο μυαλό μου το Μινά, είχα συνέχεια τη φωνή του, είχα συνέχεια το πρόσωπό του την ώρα που το έγραφα. Είναι ο πιο σκληρός ρόλος, είναι ο πιο δύσκολος ρόλος. Και αν θέλεις, για μένα είναι και ο πιο επικίνδυνος ρόλος. Όπου πάω, όπου κοιτάω, οι δρόμοι είναι γεμάτοι με αυτά τα συχάματα. Ναι, έκανα κάτι διαφορετικό για μένα. Και αυτό ήταν που με έκανε περισσότερο να δεχτώ σε αυτή την ταινία. Ότι θα κάνω κάτι το οποίο μεν είναι επικίνδυνο, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Έχει συμβεί κάτι τον τελευταίο καιρό? Σαν τι? Έχεις γνωρίσει κάποιον? Απαγορεύεται. Βασικά η διένεξή του είναι με την κόρη του. Διότι η κόρη του ερωτεύεται έναν μετανάστη. Εσύ στον κόσμο σου! Και δεν καταλαβαίνεις ότι αυτά τα παράστα είναι που δεν μας αφήνουν να ζήσουμε. Το Λοσέφτ 50 mg είναι η πιο δύσκολη ιστορία που έχω γράψει μέχρι τώρα, γιατί είναι η πιο κοινική ερωτική ιστορία. Γιατί οι ήρωες, η βάση πάνω στην οποία βαδίζουν, είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνω και εγώ και γενικότερα η γενιά μου της ηλικίας των 40. Δώσει το ενίγιο το σπίτι εξοπλίθηκε, υπογράφεις εδώ. Το έμβασμα για το ενίγιο των γονέων σου εδώ. Η δόση για την ασφάλεια ζωής υπογράφεις για τη γυναίκα σου εδώ και για το παιδί σου εδώ. Και έχει μείνει η δόση για το τεύη της γυναίκας σου, του πατέρα σου και η δόση της πιστωτικής. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρκετά ταλαιπωρημένος με αυτά που του συμβαίνουν. Ψεύτης, πάρα πολύ. Δεν είχα ξαναγράψει για ένα χαρακτήρα ο οποίος λέει πάρα πολλά ψέματα, πρώτα στον εαυτό του και μετά στους άλλους και ακόμα και στο παιδί του. Η σχέση με το γιο του είναι, αν θέλεις, για μένα οι δύο πολύ δυνατές σκηνές και αυτές που εγώ έχω λατρέψει σαν σκηνές. Γιατί η μαμά έχει το χωρίσει? Όχι. Παίξε. Είναι ένας άνθρωπος που, για να σου πω ένα απλό χαρακτηριστικό, φοράει ακόμα τη βέρα του ενώ είναι σε διάσταση και δεν λέει σε κανέναν, λέει ψέματα σε όλους, ότι είναι ευτυχισμένος στο γάμο του, ότι αγαπάει πάρα πολύ τη γυναίκα του, ότι τα πάει πάρα πολύ καλά. Παρουσιάζει κάτι ψεύτικο γιατί δεν μπορεί να αντέξει την πραγματικότητα και δεν μπορεί να αντέξει ότι πλέον ζει σε ένα άλλο κόσμο. Μέχρι που γνωρίζει την Ελίζ. My job here is to make your company more productive and more efficient in order to get it to a point where it would be beneficial for my partners to buy out the share you want to sell. Έψαχνα να βρω μια γυναίκα, μια ηθοποιό, που να έχει όλα τα χαρακτηριστικά της Ελής, μιας γυναίκας δηλαδή, η οποία είναι πολύ ψυχρή, πολύ σκληρή, πολύ προγραμματισμένη, με στόχο, και όλο αυτό να το πάρεις και να το καταρρύψεις. Και νομίζω ότι η Άντρια, με το που διάβασα το σενάριο και αυτή, κάναμε το πρώτο Skype και έβλεπα ότι υπήρχε αυτό το πολύ παγωμένο και πολύ σκληρό που έπρεπε να έχει η Ελίζ, αλλά που ανά πάσα στιγμή μπορούσε να σπάσει. I'm playing a very tough girl, a businesswoman, Ελίζ. Η οποία είναι από τη Σουηδία, έρχεται λοιπόν από τη Βόρεια Ευρώπη στην Ελλάδα για να δουλέψει σε μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία προκειμένου να την εξηγιάνει. Που αυτομάτως αυτό σημαίνει απολύσεις. I would feel terrible if I had your job. The conflict started when she falls in love with a very handsome guy who works at the company.
and that puts her values and beliefs in question. Το Second Chance, η δεύτερη ευκαιρία, είναι ακριβώς αυτό που είναι ο τίτλος της. Είναι η δεύτερη ευκαιρία που όλοι έχουμε, αλλά λίγοι διεκδικούμε. Όλο αυτό λοιπόν ήθελα να το περάσω μέσα από ένα ζευγάρι 60 χρονών, γιατί πιστεύω ότι σε αυτή την ηλικία έχεις μια διαφορετική οπτική και μια διαφορετική φιλοσοφία για τη ζωή. Η Μαρία είναι μια γυναίκα, έχει μεγαλώσει πια, έχει κάνει οικογένεια, έχει κάνει παιδιά, έχει ξεχάσει λίγο τον εαυτό της, έχει αφήσει κάπου τα όνειρά της και έτσι σε ένα σούπερ μάρκετ συναντάει ένα ξένο, ένα Γερμανό και έτσι ανοίγει μια πόρτα στην καρδιά και στα όνειρα. You German? Yes, German. Hello. Hello, τέλος πάντων. Η Μαρία είναι μια νοικοκυρά, Ελληνίδα, στενοχωρημένη από τη ζωή της. Για αυτήν το σούπερ μάρκετ είναι, αν θέλεις, η παιδική της χαρά, είναι το ψυχοφάρμακό της. Είχα τη Μαρία στο μυαλό μου όταν το έγραφα. Το δουλέψαμε πάρα πολύ με τη Μαρία. Κάναμε πάρα πολλές πρόβες, δουλέψαμε πάρα πολύ στο σπίτι και με τη Μαρία και με τον J.K. Simmons. Maria was amazing. I'm not certain that I ever understood a single word she said, actually. Κοίτα, εγώ δεν μιλάω πολύ καλά αγγλικά, αλλά μιλάω αγγλικά-ελληνικά. Δεν περιγράφονται η πρόβα μεταξύ Μαρίας και J.K. Simmons. Η συνεννόηση ήταν το κάτι άλλο. You understand? No. Yes, yes, a little. Sebastian is a beautiful character, and I empathized with him immediately when I started reading Christopher's script. Είναι ένας Γερμανός, ο οποίος έχει επιλέξει και ζει στην Ελλάδα. Είναι ιστορικός, εργένης. Both of these characters, Maria's character and mine, are, you know, not young kids, obviously, but that they still have a romantic soul and they want love in their lives. I had coincidentally just been talking to my agent about the kinds of roles that I was looking forward to doing, and one thing I said I want to do is a nice love story for 60-year-olds. Και απλά μια μέρα ο J.K. επικοινώνησε μαζί μας και μας είπε ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το σενάριο, μπορώ να έρθω τότε στην Ελλάδα. Άψογος επαγγελματίας, πολύ εύκολος άνθρωπος, ένα ολόκληρο συνεργείο. Όταν τελείωσε ο J.K. το γύρισμα του, είχε στενοχωρηθεί γιατί είχε περάσει πάρα πολύ καλά με τον J.K. Ήταν τόσο ιδιαίτερο όλο αυτό που συνέβαινε μεταξύ μας. Και έχει μια γλυκύτητα και μια χαρά. She was the character to me, and you know, plus she was a delightful lady to hang out with in between takes. Και γελάσαμε και πάρα πολύ. Come. Φυλακή θα μας πάνε. Πάμε πίσω. Ήταν λάθος, δεν θέλω. Come. Don't worry. Don't stress out. Maria, we have all night. I paid the guard. Ωραία, μια χαρά το έχετε κλείσει στο φακελάκι και μετά λέτε για μας. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε μια τεράστια δυσκολία την οποία δεν είπα πριν, η οποία είναι ότι ήταν τρεις ταινίες. Ήταν τρεις ταινίες με τρεις κόσμους, τρία διαφορετικά cast, τα οποία ναι, μεν στο τέλος μπορεί να ενώνονται και ο θεατής να παρακολουθεί μια ενιαία ταινία, όμως εμείς που το στήσαμε, εμείς που το φτιάξαμε, έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε σαν τρία διαφορετικά σενάρια. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να γίνουν πολύ πιο ιδιαίτερα πράγματα από ότι σε μια οποιαδήποτε ταινία, με την έννοια ότι υπήρχαν οι τρεις διαφορετικές ιστορίες, άρα η κάθε ιστορία ήθελε και μία διαφορετική προσέγγιση. Έγιναν πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Σε αυτό βεβαίως βοήθησε η πολύ καλή οργάνωση. Κυρίως όμως βοήθησε η αποκλειστική ματιά που είχε ο Χριστόφορος για την κάθε ιστορία. Ήταν πολύ ξεκάθαρος και για τους χαρακτήρες, αλλά και για τον τρόπο κινηματογράφησης της κάθε ιστορίας. Η εντύπωσή μου μετά την πρώτη επαφή και με τον Χριστόφορο και με το σενάριο ήταν πάρα πολύ θετική, γιατί είδα ένα σενάριο ή τρεις ιστορίες, οι οποίες καταρχήν με αφορούσαν. Η δουλειά μου είναι εικαστική, αλλά παρόλα αυτά έχει να κάνει με ένα πρώτο επίπεδο που είναι το επίπεδο σκέψης, που αφορά την ίδια την ιστορία,
τη δραματουργία και από εκεί και πέρα, μέσω της δραματουργίας, ουσιαστικά χτίζεις τα περιβάλλοντα στα οποία ζουν οι ήρωες για τους οποίους μιλάμε. Στο Boomerang ήταν πάρα πολλά γυρίσματα στους δρόμους και στο κομμάτι, στο σκληρό κομμάτι της Αθήνας. Πίσω από την Ομόνοια, κάτω από σταθμούς, τρένα. Δηλαδή ήταν όλο ένα συνεργείο, 30 άνθρωποι, οι οποίοι πάρα πολλές φορές έπρεπε να πάμε μέσα σε μία μέρα σε τρία διαφορετικά locations. Δηλαδή σε τρεις διαφορετικούς χώρους, οι οποίοι ήταν ζωντανοί χώροι. Πάμε! Τεράστια προβλήματα, γιατί δεν είναι εύκολο να κινηματογραφείς σε χώρους οι οποίοι δεν μπορούν να ελεγχθούν 100%. Παρ' όλα αυτά, καταφέρουμε να κινηματογραφήσουμε σε χώρους οι οποίοι πραγματικά δεν ήταν εύκολοι να κινηματογραφούν και σε σχέση με το φως, αλλά και κυρίως και με την αισθητική. Νομίζω ότι καταφέραμε να απεικονίσουμε την πραγματικότητα του Φάρης, του ήρωα, γιατί αυτό θέλαμε. Ενός δηλαδή μετανάστη, ο οποίος είναι κυνηγημένος μέσα σε μια πόλη και εγκλωβισμένος μέσα σε μια πόλη. Ναι. Πάμε, παιδιά! Η σκηνή της στο ΑΣ ήταν μια σκηνή που εξελισσόταν πάρα πολύ άγρια. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, ήταν μια πολύ δύσκολη σκηνή, όπου απαιτούσε ένα χώρο ρεαλιστικό, ένα χώρο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά παράλληλα να είναι ελεγχόμενος. Έτσι, ο Γιώργος ο Γεωργίου και όλη η ομάδα της παραγωγής αρχίσαμε και ψάχναμε διάφορες στοές, όπου θα μπορούσαμε να το περιορίσουμε και μέσα. Δεν τυχαίο το γεγονός ότι, όπως προείπα, το παζάρι στήθηκε στην Ομόνοια. Δηλαδή στην Ομόνοια, στη Στοά Λυκούργου, που ουσιαστικά είναι ένας στενός χώρος, δεν είναι τυχαία η στενότητα του χώρου. Το στήσιμο του παζαριού έγινε από ίδια μέσα κατά κάποιο τρόπο. Που σημαίνει τι? Ότι απλά υλικά, καθημερινά υλικά, χρησιμοποιημένα υλικά, που σημαίνει ξύλα, νάιλον, μέταλλα, μαζεμένα κομμάτια διαφόρων ζώων, τα οποία ουσιαστικά έρχονται και συντίθενται. Για μένα αυτό το παζάρι είναι έκθεση. Μια ολόκληρη κινηματογραφική αγορά, μεγάλη κινηματογραφική αγορά, ψεύτικη, η οποία όμως θα καταστραφεί μέσα από αυτή τη σύγκρουση. Άρα είχαμε δύο ομάδες ανθρώπων, τη σύγκρουση και ένα πρωταγωνιστή που προσπαθούσε να ξεφύγει μέσα από όλο αυτό. Ένας πολύ καινούριος χώρος για μένα ήταν το παλιό εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ένα παροπλισμένο αεροδρόμιο, ένα παροπλισμένο αεροπλάνο. Ήξερα ότι ήθελα να κάνω κάποτε γύρισμα εκεί και το κράταγα να έρθει η στιγμή, να έρθει η σωστή ευκαιρία. Και φυσικά το τζάμπο, το παροπλισμένο το τζάμπο, το παλιό της Ολυμπιακής που υπάρχει εκεί πέρα, υποτίθεται ότι εκεί κρύβεται ο ήρωας, ο Φάρης, και σε εκείνο το σημείο ζει. Έπρεπε να αλλάξουμε λίγο τη συνθήκη, το πώς φωτίζεται αυτό το αεροπλάνο. Αναγκαστήκαμε να έχουμε μεγάλες καλωσιές απ' έξω, πολύ ψηλές καλωσιές, με αρκετά μεγάλα φώτα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τη συνθήκη της ατμόσφαιρας που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να έχει η ταινία στη συγκεκριμένη σκηνή.
το αν ήταν γυρισμένο στην πλάκα, αλλά ήταν η κανονική πλάκα, η στημένη πλάκα. Εδώ πέρα, στο Ένας Άλλος Κόσμος, κατασκευάσαμε μια ολόκληρη γειτονιά μέσα στην πλάκα. Είναι ένας δημόσιος χώρος, δεν είναι κάτι που μπορείς εύκολα να ορίσεις ως πλατό. Εκεί μας βοήθησε πάρα πολύ ο Δήμος βεβαίως και γενικότερα οι διάφοροι φορείς. Γενικά υπήρχε μια μεγάλη θέληση για βοήθεια. Βοήθησαν οι φορείς πάρα πολύ. Βοήθησε το κράτος, βοήθησε και με την Εθνική Βιβλιοθήκη, βοήθησε και με το Κέντρο της Πλάκας. Στην προηγούμενη ιστορία βλέπουμε το κέντρο της Αθήνας που είναι το σκληρό κομμάτι της πόλης. Εδώ πέρα βλέπουμε το μαλακό κομμάτι της πόλης κατά κάποιο τρόπο. Δεν θέλαμε τη ματιά την καθημερινή του Έλληνα, θέλαμε τη ματιά το πώς το βλέπει ο ξένος. Φτιάξαμε καφέ, φτιάξαμε ένα θερινό κινηματογράφο. Υπήρξε η φοβερή ιδέα το να γίνει το σινεμά, το θερινό, που είναι η έκφραση της πόλης, της Αθήνας και της Ελλάδας γενικότερα. Έπρεπε να φτιαχτεί απέναντι από το παράθυρό της, σε μια ταράτσα ενός κτηρίου, ένας θερινός κινηματογράφος. Γιατί όταν εγώ έγραψα ότι αυτή θα μένει στο κέντρο της Αθήνας, στην πλάκα, προσπαθούσα να βρω στοιχεία χαρακτηριστικά, τα οποία, αν θέλεις, θα είναι η σημαία που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Αυτή η κοπέλα, κάτω από το παράθυρό της, είχε μια ολόκληρη Ελλάδα με όλα τα τραγούδια, με όλες τις μυρωδιές, με όλα τα φώτα, με όλα αυτά τα πράγματα που κουβαλάμε εμείς. Η εταιρεία λιγορικά, σημειολογικά, σε ένα δεύτερο επίπεδο δηλαδή, είναι, αν θέλεις, αυτό που θέλουν πολιτικά οι Βόρειοι να γίνουμε εμείς οι Νότιοι. Ρομπότ. Αριθμοί. Κόψε, ράψε. Δεν υπάρχει χώρος για προσωπικά συναισθήματα, δεν υπάρχει χώρος για αδυναμίες και πόσο μάλλον για έρωτες. Η σκέψη είναι η εξής, ότι οι γραμμές της εταιρείας έπρεπε να είναι αυστηρές, έπρεπε να είναι τέτοιες, οι οποίες να είναι ευρωπαϊκές, να είναι μια εικόνα η οποία να είναι στεγνή, να είναι άχρωμη, γραμμική. Θεωρώ ότι έρχεται σε αντίστοιξη με το υπόλοιπο κομμάτι της ταινίας, όπως είναι το σπίτι της πλάκας ή γενικότερα η πλάκα, και αυτό έπρεπε να συμβεί. Άρα η ιστορία αυτή, η δυσκολία της τεράστια, ήταν ότι είναι μια ιστορία δύο ταχυτήτων. Από τη μία υπάρχει η έλξη, υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει το χιούμορ, ο ρομαντισμός, που όλο αυτό εκπροσωπείται από την πλάκα. Και από την άλλη είναι αυτοί οι δύο ήρωες που έρχονται αντιμέτωποι ο καθένας με τους δαίμονές του και με ό,τι έχουν στήσει μέχρι τώρα στη ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι συναντιούνται μια φορά την εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Περπατάνε σε διαδρόμους, στα καφέ του σούπερ μάρκετ, στις γωνίες του σούπερ μάρκετ. Το πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει όταν κινηματογραφείς κάτι σε ένα χώρο ο οποίος είναι αρκετά μονότονος και έχεις αρκετές σκηνές, είναι πώς θα βρεις έξυπνες γωνίες και πώς με τους ηθοποιούς θα καταφέρεις να φτιάξεις τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι μονότονο. Αυτό το κατάφερε κυρίως ο Χριστόφορος, μέσα από την σκηνοθετική του ματιά και μέσα από τις οδηγίες προς τους ηθοποιούς. Μαρία, have you ever been to the National Library? Me, no. Ο μόνος χώρος που βλέπουμε εκτός του σούπερ μάρκετ είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη, ο χώρος του Σεμπάστιαν. Είναι η ιστορία μας, είναι η αισθητική μας, είναι όλο αυτό που έχουμε πολύ βαθιά κρυμμένο και που μακάρι να καταφέρουμε σιγά σιγά να το φέρουμε πιο πολύ στην επιφάνεια. Και εγώ αυτό προσπάθησα μέσα από τον Σεμπάστιαν, μέσα από την ιστορία και μέσα από τη σχέση, και νομίζω ότι κινηματογραφικά είναι μοναδικός χώρος, μοναδικός. Το κοινό σεναριακό σημείο μέσα σε όλα τα κοινά που μπορεί να υπάρχουν χρονικά είναι ότι οι ιστορίες αυτές εξελίσσονται μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Βλέπεις ότι όλοι οι ήρωες περνάνε, σαν να λέμε, από τη Μεγάλη Παρασκευή. Οπότε ήθελα να έχω τρεις επιταφίους. Επειδή πάντα από μικρός τρελνόμουν όταν πηγαίναμε στον επιτάφιο, μου άρεσε πάρα πολύ και με συγκινούσε πάρα πολύ όλη η διαδικασία του επιταφίου και το γλυκί μου ΕΑΡ. Και όποτε άκουγα αυτό το κομμάτι, έλεγα, Θεέ μου, κάποια στιγμή θα ήθελα να γράψω κάτι που να έχει αυτή την εικόνα. Την οποία επίσης θεωρώ ότι είναι μια μοναδική εικόνα που μόνο στη χώρα μας μπορείς να βιώσεις. Είναι μια ποιητική ματιά μέσα στην ταινία.
Από μόνο του είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα, έτσι κι αλλιώς. Δεν έχεις να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα. Έχεις όμως να απαιτήσεις να γίνεις σε συγκεκριμένο χρόνο, προκειμένου να μπορέσει ο επιτάφιος να λειτουργήσει ως συνέστημα. Δηλαδή, ο χρόνος που επιλέξαμε να γίνεται όλο αυτό είναι ακριβώς στο μετέχμιο, ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Και ουσιαστικά αυτό ήταν το μεγάλο μας στοίχημα. Βεβαίως, επειδή είχε να κάνει με πάρα πολύ κόσμο, έπρεπε όλο αυτό να έχει γίνει με πρόβες νωρίτερα. Έπρεπε το σκηνοθετικό κομμάτι της ταινίας να το έχει προετοιμάσει τόσο πολύ καλά, ούτως ώστε τη στιγμή που ήταν μόνο 3 λεπτά, πραγματικά να γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ήταν, μπορώ να σου πω, πολύ πιο γλυκό από όσο μπορεί να βγει και στην οθόνη. Ήταν την ώρα που το γυρίζαμε. Όλος αυτός ο κόσμος της Πύλου, όταν είχαμε πάει στη Βοητοκυλιά, ήρθανε από την Πύλο όλοι και κάναν τον επιτάφιο. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή, ήταν πολύ ωραία στιγμή και άρεσε και πάρα πολύ. Έβλεπες τους ξένους που το κοιτούσαν όλο αυτό το σκηνικό με δέος. Αφού τελειώσουν τα γυρίσματα, ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι μία ταινία έχει ολοκληρωθεί. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί από την ώρα που τελειώνουν τα γυρίσματα και μετά, είναι ένας άλλος ολόκληρος κόσμος. Δηλαδή, το post-production είναι το μοντάζ, καταρχήν. Είναι ο ήχος, η μουσική, η μίξη, το sound design. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία παίρνουν περίπου 1 χρόνο από την ώρα που τελειώνουν τα γυρίσματα. Είμαι ο Κώστας Χρουστίδης και είμαι ο συνθέτης της κινηματογραφικής ταινίας «Ένας άλλος κόσμος» του Χριστόφορου Παπαγκαλιάτη. Με τον Κώστα το Χριστίδη η πρώτη μας συνεργασία ήταν στο ΑΝ το 2012. Ακριβώς επειδή τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, αποφάσισαμε να προχωρήσουμε και στη δεύτερη δουλειά. Η βασική διαφορά μεταξύ του ΑΝ και του «Ένας άλλος κόσμος» είναι ότι αυτή τη φορά είχαμε 3 διαφορετικές ιστορίες, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ περισσότερη μουσική και πρέπει να έχουμε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Του εξήγησα πάνω κάτω τι είναι αυτό που θέλω, γιατί ήξερα εξ αρχής τι είναι αυτό που ήθελα στη μουσική και νομίζω ότι αυτό τον βοηθάει και βοηθάει και κάθε μουσικό να ξέρει ο σκηνοθέτης τι θέλει. Το γεγονός βέβαια ότι είναι λάτρης κινηματογραφικής μουσικής και έχει γνώση για το είδος με βοηθάει πάρα πολύ και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για έναν συνθέτη να συνεργάζεται με έναν σκηνοθέτη ο οποίος έχει γνώση κινηματογραφικής μουσικής. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία και εδώ πέρα σε αυτή τη δεύτερη φάση είχαμε την τύχη να μπορούμε και να είμαστε και πιο κοντά. Γιατί στο ΑΝ γινόντουσαν όλα μέσω Skype. Εδώ ναι, μεν γινόντουσαν μέσω Skype, αλλά εγώ επειδή πολλές φορές ταξίδεψα στο Λος Άντζελες. Ξοδέψαμε ώρες και ώρες αναλύοντας κάθε σκηνή με πάρα πολύ λεπτομέρεια. Καθίσαμε στο στούντιο του Κώστα και δουλέψαμε πάρα πολύ σιγά σιγά τις σκηνές. Για την ηχογράφηση αυτής της μουσικής ταξιδέψαμε στην Πράγα. Η μουσική της ταινίας ηχογραφήθηκε από την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας και είχα την τύχη να δουλέψω πάλι με τον Βλάντιμιρ Μαρτίνκα, τον κοντάκτορ της ορχήστρας. Που για μένα ήταν μια μοναδική εμπειρία γιατί 1. Δεν είχα ξαναπάει στην Πράγα, 2. Δεν είχα ξαναπαραστεί σε μια ζωντανή ηχογράφηση και πόσο μάλλον όταν αυτή η ορχήστρα αποτελείται από 80 μουσικούς και ξαφνικά βλέπεις όλο αυτόν τον κόσμο να έρχεται και να παίζει τη μουσική της ταινίας και παράλληλα τις οθόνες και παράλληλα τον Βλαντιμίρ, τον μαέστρο, ήταν όλα άψογα οργανωμένα. Είναι πάντα ένα τρομερό πλεονέκτημα για μια ταινία να ηχογραφεί live τη μουσική, διότι είναι πολύ πιο οργανικό για το σκορ της ταινίας. Thank you.
Christopher is a triple threat, and that's rare. You know, he's like a young Clint Eastwood. You know, he's a wonderful actor, and his script is obviously what attracted me to the project in the first place. Christopher was a really, really good director, and we immediately got along and understood each other and connected with each other. So they made me feel like I was in a family. Ο Χριστόφορος είναι φοβερά ταλαντούχο παιδί. Έχει έναν απίστευτο ενθουσιασμό, σε παρασέρνει. Νιώθεις μια τεράστια ασφάλεια, ξέρεις ότι σ' αγαπάει. Και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ότι σ' αγαπάει ο άνθρωπος, ο δημιουργός, που σου εμπιστεύτηκε κάτι που έχει φτιάξει ο ίδιος. Shooting this movie in Greece was wonderful. I had never been to Greece before, and my only regret is that I didn't have more time, you know, either before or after, to just relax and enjoy Greece. Everything was just top-notch. It was a great combination of an exotic, beautiful location for me, but a real comfort level with the crew and the cast and Christopher, because everyone was very professional, but at the same time, you have that sort of indie vibe that I always like, which, you know, people aren't just there punching a time clock and you know, doing it for the money, because let's face it, nobody get paid a lot on movies like this. So everybody is in it because it's from their heart. Εξ αρχής είχαμε την υποστήριξη του Alpha και της Village. Η Plus Productions ήταν ο βασικός παραγωγός. Σε αυτή την πορεία μπήκαν και κουμπώσανε πάρα πολύ δυνατά ο OTE TV και η Aegean Airlines. Και που χωρίς όλους αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει ταινία. It seems to me quintessentially Greek story and characters, and at the same time I see it as a movie that will appeal certainly all over Europe and the Americas and you know, all over the world, because it's a story about people existing during harsh times and you know, looking for love. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτή την ταινία να τη δουν όσο περισσότερα μάτια γίνεται, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ο στόχος για μένα είναι να νιώσουν αυτό που και εγώ νιώθω κάθε φορά που τη βλέπω, ότι δεν έχουν πάρα πολλά πράγματα σημασία σε αυτή τη ζωή και δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία οι αντιθέσεις και αυτά που μας χωρίζουν, αλλά έχουν μεγαλύτερη σημασία αυτά που μας ενώνουν. Εννοείται αφορά τον Έλληνα, εννοείται ότι είναι μια ιστορία για Έλληνες στην Ελλάδα, αλλά είναι μια ερωτική ιστορία και, όπως όλοι γνωρίζουμε καλά, οι καλές ερωτικές ιστορίες δεν πρέπει να γνωρίζουν σύνορα. Πραγματικά, ενώ φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω ότι εκτελέστηκε πολύ σωστά, ακριβώς γιατί υπήρχαν οι σωστοί άνθρωποι στις σωστές θέσεις, και όχι μόνο οι σωστοί άνθρωποι, οι ταλαντούχοι άνθρωποι στις σωστές θέσεις.